Αναφερόμαστε τα τελευταία 24 ώρα στην διαδικασία ανάλυσης των αστικών λιμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και στα συμπεράσματα βέβαια κατ' επέκταση τα οποία προκύπτουν και βοηθούν την επιστημονική κοινότητα να εκπονεί ή να τροποποιεί τον σχεδιασμό στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Άννα Ψαρουλάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονική υπεύθυνη παιδί Κρήτης. Κυρία Ψαρουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα επιχειρήσω να βάλω τα ερωτήματα που θα σας απευθύνω σε μία σειρά για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να κατανοήσουν την όλη διαδικασία. Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω ποιες οι δυνατότητες που παρέχει στην επιστημονική κοινότητα η συγκεκριμένη διαδικασία. Το πεδίο αυτό, όπως το αποκαλούμε επιδημιολογία λιμάτων, σχετικά είναι ένα νέο γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή της τελευταίας δεκαετίας. Ξεκίνησε πρώτα και χρησιμοποιείται ήδη, μάλιστα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την, είναι μια μέθοδος καταγραφής της κρίσης και των τάσεων των ναρκωτικών ουσιών. Βασίζεται στην ιδέα ότι τα λίματα είναι ένα παρατηρητήριο, ένας καθρέπτης στην ουσία, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μας δείχνει διάφορα πράγματα που σχετίζονται με την υγεία μας, αλλά τη συμπεριφορά μας, τη ζωή μας. Υπάρχουν κάποιοι διοδείκτες, όπως τους λέμε, όπου παρακολουθώντας τους μπορείς να συνάγεις, να βγάλεις συμπεράσματα για διάφορους παράγοντες. Ας σκεφτούμε ότι οτιδήποτε αποβάλλουμε, εισέρχεται στο σώμα μας, εισέρχονται πολλές χημικές ουσίες, υπάρχουν μικροοργανισμοί, όπως για παράδειγμα ο ιός που μας απασχολεί αυτό το διάστημα, άλλοι μικροοργανισμοί, παίρνουμε αντιβιωτικά, παίρνουμε διάφορες χημικές ενώσεις, έχουμε διάφορες καταναλωτικές συνήθειες, όλα αυτά περνούν στο αποθηκευτικό σύστημα μέσω των εκκρίσεών μας. Βέβαια, τα συμπεράσματα που θα βγάλεις πάντα έχουν ένα ποσοστό αβεβαιότητας. Όμως, αν τα συνδέσεις με άλλα επιδημιολογικά δεδομένα, όταν παρακολουθείς ένα νόσημα, μπορεί αυτό να έρθει να δράσει συνεργικά και να συνεπικουρήσει. Και βέβαια, ανάλογα με το πού θα στρέψουμε την έρευνα και τι θα αναζητήσουμε, μπορούμε να μελετήσουμε, να είναι ένα εργαλείο για να μελετήσουμε, ας πούμε, τις ποσότητες των αντιβιωτικών που καταναλώνονται, πόσο φορτίο υλικό απεκρίνεται, π.χ. τώρα για τον ιό. Είχε χρησιμοποιηθεί παλιότερα για να παρακολουθηθεί ο ιός της πολιομιελίτιδας. Ξέρετε, είναι από τους λίγους ιούς όπου δεν έχει εκκριζωθεί, αλλά έχει περιοριστεί με το μαζικό εμβολιασμό και έχει πολύ μεγάλη σημασία το να ανιχνεύσεις, όχι να ποσοτικοποιήσεις, να ανιχνεύσεις τα λίματα. Άρα λοιπόν, μπορείς να βρεις χημικές ουσίες, μπορείς να βρεις ακόμα γονίδια ανθεκτικότητας αντοχής στα αντιβιωτικά, μπορείς να βρεις διάφορους μικροοργανισμούς. Ανάλογα λοιπόν με το ποιο είναι το ερώτημά σου κάθε φορά. Παρακολουθείς συμπεριφορά, παρακολουθείς τρόπο ζωής. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μελέτες έχουν δείξει ότι, για παράδειγμα, μια ουσία όπως είναι η αδρεναλίνη, τη γνωρίζετε. Βέβαια. Όλη μας την εβδομάδα είναι στα ύψη. Είναι ένας νευροδιαβιβαστής που μας κρατάει σε εγρήγορση η αδρεναλίνη. Και παρατηρούνται, έχουν βρεθεί σε μελέτες, ότι παρατηρείται αύξηση στην αρχή της εβδομάδας, κυρίως το μέσο, τη Δετάρτη. Είμαστε δηλαδή τώρα σχεδόν στο όριο, αν το μετρούς, Δετάρτη, Πέμπτη, ας πούμε, και την Παρασκευή. Ναι. Ενώ πέφτει το Σαββατοκύριακο. Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω εδώ το εξής, πριν περάσουμε στον ιό, στην COVID που μας ακριβώς, ναι. Υπάρχει εδώ μία διεπιστημονικότητα. Είναι αυτό που τα τελευταία χρόνια μιλάνε οι διεθνείς οργανισμοί υγείας για την ενιαία υγεία. Εμπεριέχει μία διεπιστημονικότητα, δηλαδή εδώ έχεις επιδημιολόγους, γιατρούς, κοινωνιολόγους, βιολόγους, χημικούς, ακόμα και ανθρώπους από το μάρκετινγκ που μπορούν να παρατηρήσουν διάφορες καταναλωτικές συνήθειες. Είναι λοιπόν ένα διεπιστημονικό πεδίο και στα πλαίσια, αν εντοπιστούμε στο κομμάτι της υγείας, είναι μια
αντίληψη ενιαίας υγείας, δηλαδή παρακολουθώ ένα νόσημα, παρακολουθώ ένα μικροοργανισμό στην προκειμένη περίπτωση, στον άνθρωπο, στα ζώα, στο περιβάλλον. Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων. Να πάμε λίγο, να μας πείτε λίγο πώς στήθηκε. Ναι, θα ήθελα να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για πρώτη φορά θεωρώ ότι είναι ένα επίτευγμα για την Ελλάδα, το θεωρώ αυτό. Γιατί για πρώτη φορά καθίσαν όλοι που δουλεύανε, προσπαθούν όλοι, κάτω από την αιγίδα υπό τον ΕΟΔΗ, πανεπιστημιακά εργαστήρια με πολλή δουλειά πίσω τους, και προσπαθούμε να δουλέψουμε συνεργικά. Ξέρετε τι συμμετέχει το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας, το Τμήματος Χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ομάδα Επιδημιολογίας Λιμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που έχει μια δουλειά από το Μάη πίσω του πολύ μεγάλη, τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ, το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, ξέχασα το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Εργαστήριο Υγιεινής. Αυτοί λοιπόν όλοι οι φορείς δημόσιας υγείας, πανεπιστημιακοί φορείς, ενώνουν δυνάμεις. Και αυτό, ξέρετε, στην Ελλάδα είναι ζητούμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πολύ... είμαι χαρούμενη γι' αυτό, θεωρώ μια μεγάλη επιτυχία και ελπίζω και εύχομαι αυτό. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Όπως λέτε, είναι ζητούμενο στη χώρα μας η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών αρχών και φορέων, και ένα εγχείρημα το οποίο έχει στεφθεί με επιτυχία, κυρία Ψαρουλάκη. Ναι, ήδη προχωράμε. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η μεθοδολογία έχει τους κανόνες της. Αν δηλαδή δεν γίνει σωστά η δημοτοληψία, ναι, αν δεν γίνει σωστά η όλη διαδικασία της επεξεργασίας, η εργαστηριακή ανάλυση, δεν θα βγουν σωστά συμπεράσματα. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και ήδη είμαστε στα πρώτα στάδια, είναι να έχουμε ένα διεργαστηριακό έλεγχο μεταξύ μας. Ανταλλάσσουμε δείγματα, προσπαθούμε να έχουμε τα ίδια πρωτόκολλα, όλα τα εργαστήρια, και το πιο σημαντικό, θα δείτε αύριο και την πρώτη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, προσπαθούμε όχι απλώς να δώσουμε αντίγραφα υλικού φορτίου π.χ. για την COVID και τον ιό, όπως μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτά που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Περιφερειακό Εργαστήριο χθες, ήταν αντίγραφα ανά λίτρο λίματος. Προσπαθούμε να κάνουμε κανονικοποίηση του δείγματος, διότι καταλαβαίνετε ότι τώρα με τις βροχές, για παράδειγμα, η ροή, το flow rate είναι διαφορετικό. Προσπαθούμε να δούμε μετακινούμενο πληθυσμό, δηλαδή υπάρχει ο τρόπος, εκτός από το στάνταρ πληθυσμό που εξυπηρετεί ένας βιολογικός καθαρισμός, ναι, μπορούμε να δούμε και το μετακινούμενο πληθυσμό. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν 20-24 φυσικοχημικοί παράγοντες που επηρεάζουν ενδεχομένως το λίμα από μέρα σε μέρα, και αυτούς επίσης τους συνυπολογίζουμε, έτσι ώστε να βγει ένα μοντέλο εκτίμησης όπου θα μπορείς, πάντα βέβαια με την αβεβαιότητα, δεν λέω ότι, αλλά περισσότερο έτσι σωστά να μπορείς να κάνεις την πρόβλεψη, για να μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας δείκτης προειδοποίησης όπου θα συνεκτιμηθεί μαζί με τους άλλους επιδημιολογικούς δείκτες που μέχρι τώρα με βάση αυτούς αποφασίζει και εισηγείται η Επιτροπή των Εμπειρογνωμών, των Ειδικών, και αποφασίζει η Πολιτεία. Κυρία Ψαρουλάκη, ενημερωθήκαμε για το υλικό φορτίο στα αστικά λίματα της περιφέρειας Κρήτης σε επίπεδο περιφέρειας. Υπάρχουν κάποιες διαφορές και διαβαθμίσεις ανά περιοχή. Συμπερασματικά και κατά μέσο όρο, τι προκύπτει? Έχουν ξεκινήσει, η αύξηση έχει ξεκινήσει από διαφορετική αφετηρία. Σε γενικές γραμμές, από τον Νοέμβρη, ο 18 του Νοέμβρη που ξεκινήσαμε, υπήρχε μετά το lockdown, θυμηθείτε το Νοέμβρη το lockdown, μετά το lockdown άρχισε να πέφτει, υπήρχε υποφορτίο, αλλά άρχισε να πέφτει σταδιακά και σχεδόν λίγο πριν από τις γιορτές δεν ανιχνευότανε, ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης, αυτό συνεχίστηκε. Περιμέναμε μία άνοδο, θυμόσαστε στις γιορτές, όπου λέγαμε. Βέβαια, βέβαια. Εκείνες τις μέρες όχι, δεν ανέβηκε. Ξεκίνησε να ανεβαίνει,
όταν μετά τις 20-25 του Ιανουαρίου, θυμηθείτε ότι στις 18 του Γενάρη ανοίξαν δραστηριότητες. Φαίνεται λοιπόν ότι σε εκείνη τη φάση αυξήθηκε η κινητικότητα, συνέπεσε εκείνη την περίοδο με την έναρξη των εμβολιασμών. Κατά τη γνώμη μου υπήρχε μία χαλάρωση, μία ανακούφιση, ο εμβολιασμός. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι σχεδόν έχουμε ξεπερδέψει με τον ιό. Ο ιός όμως εξακολουθεί να είναι εδώ. Και επίσης ο άλλος παράγοντας που μέτρησε ήταν το ότι κυκλοφορεί σε ένα μεγάλο ποσοστό το μεταλλαγμένο στέλεχος. Κλειστήκαμε στα σπίτια μας, συγκροτισμός και λόγω του καιρού. Ξέρετε ότι ο καιρός, οι συνθήκες αυτές ευνοούν την μετάδοση και τον πολλαπλασιασμό και βέβαια η μη τήρηση των μέτρων. Έτσι λοιπόν έχουμε την εικόνα να αλλάζει από περιοχή σε περιοχή διαφέρει. Δηλαδή ξεκίνησε στον Άγιο Νικόλαο. Ακολούθησε το Ρέθυμνο περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, με τελευταίο στη σειρά το Ιράκ, τελευταία τα Χανιά, δηλαδή τα Χανιά μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου δεν θα μας ανησυχούσανε. Ξεκίνησαν όμως σε διαφορετικές φάσεις, σας λέω, δηλαδή ξεκίνησε το Λασίθι, στη συνέχεια ακολούθησε το Ρέθυμνο. Έχω το Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες και αποτυπώθηκε στα λίμματα αυτό που σήμερα φαίνεται σε κρούσματα και την τελευταία εβδομάδα, από ό,τι είδατε και στο Δελτίο, αυξάνεται και το φορτίο στα Χανιά. Αποκλιμάκωση. Φαίνεται, ναι, στο Λασίθι υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Στη Σιτία σχεδόν είχαμε πάρα πολύ χαμηλά φορτία τη τελευταία εβδομάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, θέλω εδώ να εφιστήσω την προσοχή, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχω αναζωοπήρωση. Στο τελευταίο δείγμα, ίσως υπάρχει, ας πούμε, σε μια περιοχή κοντά στη Σιτία, όπου υπήρχαν κρούσματα, βρήκαμε αυξημένο φορτίο. Και καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει κινητικότητα, είναι πάρα πολύ εύκολο η μετακίνηση σε μια περιοχή που τώρα έχει χαμηλό υλικό φορτίο, η μετακίνηση πληθυσμού, γιατί έχουμε κινητικότητα. Σωστά, εβδομάδα με εβδομάδα αλλάζουν τα δεδομένα. Κάτι έτσι το οποίο ακριβώς επιβεβαιώθηκαν και από τα στοιχεία τα οποία ήταν χθες στο φως της δημοσιότητας. Πρόβλεψη, εκτίμηση από την εμπειρία σας μπορεί να υπάρξει για το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, το επόμενο διάστημα, η εικόνα η οποία φαίνεται στην προηγούμενη εβδομάδα, και μάλιστα θα δείτε και το πρώτο δελτίο τύπου θα αναρτηθεί αύριο από τον ΕΟΔΗ, γιατί θα δίνονται πλέον επίσημα τα στοιχεία αυτά από τον ΕΟΔΗ, όπως δίνονται και τα υπόλοιπα. Και εκεί θα δίνεται τάση. Αύριο λοιπόν θα δείτε την τάση. Είναι ψηλότερη και από αυτό το οποίο δίνουμε ως περιφερειακό εργαστήριο. Γιατί έχει γίνει κανονικοποίηση του δείγματος με βάση το flow rate που σας έλεγα και επίσης με βάση τον πληθυσμό, τον πραγματικό πληθυσμό που μετακινείται, όχι μόνο αυτό που δηλώνει ότι εξυπηρετεί αυτό ο βιολογικός καθαρισμός. Έχω λοιπόν αυξημένα φορτία. Γι' αυτό και επί τη ευκαιρία, εκείνο το οποίο θέλω να θέσω σε προσοχή είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτό το διάστημα. Έχουμε ένα δίμηνο δύσκολο ακόμα μπροστά μας, αβέβαιο. Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την τήρηση των μέτρων, γιατί υπάρχει ένα φως, προχωράνε οι εμβολιασμοί, αρχίζει να χτίζεται σιγά σιγά η ανοσία της κοινότητας, θα αλλάξει ο καιρός, θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Αλλά παρά την κούραση που υπάρχει όλων, θα πρέπει το τελευταίο διάστημα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων. Όπως είπατε και πριν από λίγο, ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί και υπερίσχυσε ένα αίσθημα κατά κάποιο τρόπο ότι βλέπουμε φως και χαλαρώσαμε κάπως. Ναι, ήταν και η κούραση. Υπάρχει του εφησυχασμού, αίσθημα του εφησυχασμού που είπατε πριν, ναι, από λίγο. Υπάρχει ο εφησυχασμός και μία αμεριμνησία ότι εντάξει, τελειώσαμε. Δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Ξέρετε, πρέπει να βρισκόμαστε πάντα πιο μπροστά. Αυτή η μεταλλάξεις είναι κάτι το οποίο, αν όντως είναι έτσι τα δεδομένα μέχρι τώρα, λένε ότι έχω αυξημένη μεταδοτικότητα. Αυτό αποτυπώνεται και εδώ σε εμάς. Αν υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μεταλλαγμένου στελεχών που κυκλοφορούν στην κοινότητα, αποτυπώνεται και στο φορτίο. Γιατί μέχρι τώρα
τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Περάσαμε, άνοιξε ο τουρισμός όπως άνοιξε έστω. Τα πήγαμε καλά, ήταν οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι, είχαμε μια καλή εικόνα. Και βέβαια, θέλω και αυτό πάλι να επισημάνω, περιμένουμε, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει υποστεί, εκτός από την ψυχολογική πίεση που έχουν υποστεί όλοι, υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές και εκτός από αυτό περιμένουμε να ανοίξει ο τουρισμός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε μια εικόνα τέτοια. Δεν μπορεί να πάμε με αυτό το φορτίο και με αυτά τα κρούσματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλη την κρισιμότητα αυτινού του δίμηνου. Αυτό θα ήθελα πάλι να επισημάνω. Και ξέρετε, εντάξει, υπάρχουν πάντα αιτιάσεις ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Μπορεί να έχουμε παρατηρήσεις όλοι και για τα μέτρα που λαμβάνονται κτλ. Όμως, εκείνο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι με το άνοιγμα, με την κινητικότητα, δουλεύουμε, φεύγουμε, πηγαίνουμε σε κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες χωρίς προφύλαξη. Ακόμα και στη δουλειά μας θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μας και είμαστε κάθε μέρα σημαίνει ότι δεν θα φορέσω μάσκα αν είμαι δίπλα τους. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι διότι ο συνάδελφός μου δίπλα έχει έρθει σε επαφή με άλλους 10 ανθρώπους. Θα πρέπει να δούμε τον καθένα αυτό το διάστημα σαν ένα υποψήφιο φορέα και ότι εμείς επίσης, χωρίς να το ξέρουμε, μπορεί να είμαστε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε ακόμα λίγο, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε στο τέλος του δρόμου. Μάλιστα. Κύριε Ψαρουλάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Η άποψη και τα στοιχεία τα οποία παραθέτετε και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι ιδανικά και μας βοηθούν όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.